τα έργα που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των έργων ΕΣΠΑ είναι ο βορειοανατολικός περίπτωσης όλος αυτός, μαζί με τα έργα που είχαν γίνει παλιότερα από τη διεύθυνση αναστήλωσης, που είναι η Βυζαντινή Δεξαμενή και η Πύλη Οτάκαπου, και στο πλαίσιο των προγραμμάτων που έχουμε αυτή την περίοδο, έχουν υλοποιηθεί όλο αυτό το τμήμα του βορειοανατολικού περιβόλου, που είναι μήκος γύρω στα 600 μέτρα. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ την περίοδο 14-20 ολοκληρώθηκε το τμήμα με το γαλάζιο που βλέπετε. Τώρα έχει ολοκληρωθεί στη δεύτερη πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Έχουμε βάλει το τμήμα Β1, Β3 και Β4. Αυτά έχουν ολοκληρωθεί και το κομμάτι που μας μένει είναι γύρω στα 40-50 μέτρα. Θα το δούμε και τώρα που έχουμε βάλει τις καλωσιές προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες της αποκατάστασης των τυχών, όπως και των επάλξεων. Και το νέο τμήμα που έχει μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι από το τμήμα Δέλτα μέχρι τη Βυζαντινή Δεξαμενή. Οπότε ολοκληρώνεται όλος ο βορειοανατολικός περίβολος του κάστρου. Αυτό το κάστρο είναι μαζί με το κάστρο του Ηρακλείου, τα δύο μεγαλύτερα κάστρα της Μεσογείου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για πάρα πολλούς λόγους. Επομένως, καλώς διατίθενται αυτά τα χρήματα. Αλλά είναι, οι παρεμβάσεις στα κάστρα είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και εξαιρετικά κοστοβόρες. Ολοκληρώνουμε όμως το θωράκι σου. Το ύψος των τυχών είναι στα 12 μέτρα. Ναι. Και είναι και αυτό που το χτυπάει και είναι πολύ ευάλωτο. Είχε εξαιρετικά σημαντικά προβλήματα με τις στερεώσεις των βραχωδών βρανών. Έγιναν ειδικές εργολαβίες. Τα θυμάμαι αυτά. Πολύ καλά. Τα ξέρω καλά. Ναι. Και είχε και σοβαρές καταρρεύσεις. Δηλαδή ουσιαστικά έγινε αποδόμηση όλου του σωζόμενου τείχους και επανακατασκευή. Και έχουμε όριμες μελέτες για το Μεντρεσέ. Ακριβώς. Δείξτε το Μεντρεσέ. Είναι εδώ. Είναι αυτό. Ο Μεντρεσές και είναι και το επιθαλάσσιο. Το επιθαλάσσιο τύπος είναι αυτό. Και έχουμε και το κάτω κάστρο που είναι το έργο του ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου που εμείς είχαμε ένα υποέργο γύρω στο 1.700 που κατασκευάστηκε όλο αυτό. Θα το δούμε και στο κάτω κάστρο. Και δέθηκε με το έργο που έκανε ο Δήμος Μυτιλίνης, ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο και φτάνει μέχρι το λιμάνι το σημερινό τη Μυτιλίνη. Το ποδηλατόδρομο πόσα χιλιόμετρα. Ναι, είναι τεράστια παρέμβαση που έχει γίνει. Και τώρα κάνουμε τις αποθήκες Αμπλιτζά, συμπληρώνεται όλο το κομμάτι. Άρα με το επιθαλάσσιο ολοκληρώνεται ένα πολύ μεγάλο τμήμα του κάστρου. Δηλαδή όλο το κομμάτι. Το επιθαλάσσιο και ο Μεντρεσές θα γίνει μία στενός, μένει στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Πώς φαίνεται τώρα από τον δρόμο, από τον ποδηλατόδρομο, που έχει κατασκευαστεί όλο αυτό. Που είναι γύρω στα 600 μέτρα. Πριν έχουμε την εικόνα. Ναι, εδώ. Αυτό είναι η Οθωμανική οικία. Αυτά είναι από την εσωτερική πλευρά. Έχουμε στο άλλο το πόστα, στο κάτω, που το δείτε στο κάτω κάστρο. Εδώ είναι πώς γίνεται η αναστήλωση. Αν θέλετε μπορούμε να δούμε λίγο και το ύψος των τυχών. Καλημέρα. Το προσωπικό που έχουμε είναι πολύ εξειδικευμένο, έχει ασχοληθεί χρόνια με το κάστρο. Το τέρνος εκεί που βλέπετε που είναι η κόκκινη γραμμή αλυσίδα, είναι το έργο 14-20 η πρώτη φάση που κράτησε 2 χρόνια. Είναι αυτά εδώ τα τμήματα. Στην ανασκαφική διερεύνηση που έγινε για τη θεμελίωση του τοίχους για την αναδόμησή του, εντοπίστηκε για πρώτη φορά με βάση νομίσματα και κεραμική καλά χαρτογραφημένη ότι είχαν γίνει πρόσθετες επεμβάσεις στο τείχος με τους ρωσοτουρκικούς πολέμους του 18ου αιώνα. Δηλαδή εντοπίσαμε ανασκαφικά ευρήματα που υποδείχνουν όταν ήρθαν οι Ρώσοι κατά την περίοδο του 18ου αιώνα που είχαν το θέμα της προσβασιμότητας προς το Αιγαίο. Αποτυπώθηκε το γεγονός αυτό της επιδιόρθωσης των τυχών από τους Οθωμανούς στο κάστρο που έχαναν πρόχειρα αντερίσματα και μικρά τυχεία που ήταν κάθετα προς το τείχο. Αυτό το ξέραμε. Όχι. Δεν μπορεί να το ξέραμε. Είναι λογικό. Το ξέραμε. Φιλολογικά ναι, ανασκαφικά όχι. Έρχεται να επιβεβαιώσετε. Ναι. Και για πρώτη φορά θα δείτε και το τείχος του 14ου αιώνα, γιατί λέγαμε ότι όλος ο περίβολος ο βορειοανατολικός είναι οθωμανικός. Ναι, ναι. Δεν είναι όμως. Και θα δούμε και τις επεμβάσεις του Ορλάνδου και του Χαριτονίδη. Η πρώτη φάση, πότε ακριβώς χρονολογείται. Η Βυζαντινή φάση, ναι. Δεν την ξέρουμε, Βυζαντινή φάση 12-13 είναι ο μεγάλος περίβολος με τον πύργο Ντόντζον της Βασίλισσας.
Μετά έχουμε του 14ου που είναι ένα εξαιρετικό περίβολο, θα τον δείτε, τεράστιο. Και οι Οθωμανοί χτίζουν πάνω σε αυτόν πιο μικρό περίβολο, πιο στενό. Και εν συνεχεία έρχεται ο Ολλάνδος και ο Χαριτονίδης που κάνουν τις επιδιορθώσεις και τις συντηρήσεις στην περίοδο του 50 και του 60. Θα τα δούμε. Σώζονται αυτά τώρα στο πλαίσιο του έργου αυτό που έχουμε. Αυτό πάλι ήταν γνωστό όμως, ότι ο Ολλάνδος και ο Χαριτονίδης κάνανε παρεμβάσεις. Αυτό ναι, αλλά το ότι έχουμε βυζαντινό τύπος, όχι. Του 14ου, ασφαλώς χρονολογημένο, το οποίο πήραξε στρώμα του 5ου αιώνα, από το, γιατί είναι και η αρχαία Ακρόπολη εδώ. Ναι. Γιατί το ξεχνάμε. Ναι, ναι, το ξεχνάμε συνήθως. Βρήκαμε ίχνη του τείχους του 5ου αιώνα από την αποστασία των Μυτιλινέων κατά την Αθηναϊκή που αυτοί άφησαν το ίχνος το κλασικό και πάνω εκεί θεμελίωσαν μετά οι Βυζαντινοί. Και από τον 5ο αιώνα μέχρι το Βυζάντιο δεν έχουμε τίποτα? Όχι. Τίποτα, ε. Βρήκαμε ένα κλασικό στρώμα του 5ου αιώνα που είναι μάλλον πειραγμένο, διαλυμένο, γιατί οι Αθηναίοι ήρθαν και κατέστρεψαν τα τείχη, τα κλασικά. Τι γίνεται εδώ στην... Περνούν ελληνιστικά βασίλεια, βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι, έχουμε όμως αποτύπωση εδώ. Έχουμε, θα δείτε τις αντιγραφές που πιστεύω ότι είναι από το ποταμόνιο. Το μεγάλο αυτό μνημείο που πρέπει να ήταν τοποθετημένο στην Ακρόπολη της Μυτιλίνης που είναι το κάστρο. Που είναι το κάστρο. Ο μεγάλος αυτός ρήτορας, ο ποτάμος, που ήταν και φίλος του Πομπίου. Και έχουμε βρει τώρα και επιγραφές, θα τις δείτε εντυχισμένες μέσα στο τείχος του Βυζαντινού, που αναφέρονται στον Αυτοκράτορα. Είναι πολύ σημαντικά τα επιγραφικά στοιχεία. Όλο το Βυζαντινό, το ιστοριοβυζαντινό τείχος είναι με αρχιτεκτονικά μέλη από αρχαία υποδομήματα που λογικά πρέπει να υπήρχαν στο κάστρο. Είναι μοναστήρια βομβίδε. Διάφορες πολυαρχίες και αυτά έχει και το φυτίλι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, αυτές είναι ένα είδος πρόδρομου μολότου. Τις πέταγαν. Και σπαγγελίες. Δεν φλαγόταν. Ότι όλες οι πολυορκίες της Μυτιλίνης έγιναν από την βόρεια πλευρά, από το βόρειο λιμάνι. Εκεί ήταν το ευάλωτο σημείο. Το ευάλωτο σημείο. Και που τους επέτρεπε να πλησιάσουν. Δεν ήταν μόνο το ευάλωτο, τους επέτρεπε να πλησιάσουν. Θα σας πούμε και κάτι. Καλήθινα, αλλά αυτές είναι τύπου μολότου. Ναι. Περίπου είναι στην ίδια λογική. Αυτό είναι στη θέση του, είδατε. Ποσειδώνας με τρίενα. Πρέπει να σχετίζεται με Ποσειδώνα, αυτό μάλλον με ιερό. Το πολύ ωραίο. Κάπου εδώ ήταν. Λογικά, αφού η Ακρόπολη είναι. Βλέπετε το τείχος του 14ου αιώνα που έχει πάρει δόμους από αρχαιότερο υλικό και τα θεμέλια κάτω τα βλέπετε, αυτά τα ταπεινά. Είναι από το στρώμα του 5ου αιώνα πρώτα. Αυτό που είπατε πρώτα. Και πώς βγήκε αυτό. Και μετά κάτω βγαίνει αυτό. Βράχος, ναι, ναι. Και εδώ είναι το Βυζαντινό τείχος και αυτό που βλέπετε που κάνει αυτή την πατούρα είναι το Οθωμανικό, το στενότερο. Πότε εντυχίζουν τον λιτό? 14ος. 14ος. Έχει μέσα νερό, είναι το υδραγωγείο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα απλό καφέ λιτό, γίνεται πάρα πολύ ευρώ. Με αγγλία. Εδώ θα είναι το ρωσικό. Δεν πρέπει να ρωσικό. Ένα ρωσικό.